Είναι γεγονό ότι το ενδιαφέρον τη παγκόσμια επικαιρότητα μονοπολούν πρωτίστω η τουρκική τραγωδία λόγω των σεισμών πολύ μεγάλου μεγέθου και των τεράστιων ανθρώπινων απολειών και καταστροφών που προκάλεσαν και δευτερευόντω οι εξελίξει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Ελλάδα προχθέ προχώρησε σε μια πολύ σημαντική κίνηση, η οποία ήταν η δήλωση κοινού οράματο με τη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, ο Υπουργό Εθνικής Αμήνης κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος ολοκληρώσε χθες 3η 7 Φεβρουαρίου 2023 την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογο του κύριο Μπεν Ουάλλας. Μετά την επίσημη υποδοχή στο Horse Guards Parade, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και ο Βρετανός ομολόγος του μετέβησαν στο Portsmouth, όπου επί του αντιτορπιλικού Diamond πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες των δύο υπουργών και υπεγράφει η δήλωση κοινού οράματος Joint Vision Statement μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τι συνομιλίε, υπογραμμίστηκε ότι οι ισχυροί δεσμοί των δύο χωρών εδράζονται σε κοινέ αρχέ και αξίε τη ελευθερία, δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Η δήλωση Κοινού Οράματο επιβεβαιώνει τη δέσμευση τη Ελλάδα και του Ηνωμένου Βασιλείου για αμοιβαία υποστήριξη και συνδρομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινέ προκλήσει και επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι στον τομέα ασφάλεια, καθώ επίση για εμβάθυνση τη αμυντική συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή εκπαίδευση, τις ασκήσει και στην προοπτική ενίσχυση τη συνεργασία του τομεί τη αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία. Ελλάδα και η Ηνωμένο Βασίλειο υπογράμμισαν τη δέσμευσή του στην αντιμετώπιση των απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μεσόγειο και στο σεβασμό του διεθνού δικαίου και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο τη Θάλασσα. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε την υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στι Βρετανικέ δυνάμει μέσω των εγκαταστάσεων στον κόλπο τη Σούδα και στα Χανιά, ενώ επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του λιμένο Αλεξανδρούπολη για την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Οι αναφορέ Ελλάδα Μεγάλη Βρετανία στον αποκοινού σεβασμό των προβλέψεων του δικαίου τη θάλασσα πλήττουν το αυθαίρετο ανυπόσπαστο τουρκικό ιδεολόγημα τη γαλάζια πατρίδα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Από την άλλη, βεβαίω, εκτιμούμε ότι με την υπογραφή τη δήλωση κοινού οράματο Αθήνα Λονδίνου ανοίγει διάπλατα η πόρτα με τη Μεγάλη Βρετανία μέσω πετρελαϊκών εταιριών τη να μετάσχει μελλοντικά σε εξορίξει πετρελαίου, φυσικού αερίου στην ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ. Ως... Οψόμεθα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.